έχουμε κοντά μας και τον Γιώργο τον Κουρί με την K12 Β. Θέλω να μου πεις πώς είναι η Ακαδημία, ανεβαίνει συνέχεια level η Ακαδημία, εσύ είσαι σταθερός σχεδόν, τώρα πας 6-7 χρόνια, 8, δεν θυμάμαι εγώ πόσα είσαι. Συνολικά με τα σπαστά 15. 15 χρόνια ιονικός. Θέλω να μου πεις πώς είναι το κλίμα, πώς είναι οι Ακαδημίες, αν υπάρχουν παιδιά, αν πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα και πηγαίνουν προς το καλύτερο. Δύο λόγια. Κάθε χρόνο η Ακαδημία κοιτάει κάποιο επίπεδο, ένα σκαλοπατάκι, ένα σκαλοπατάκι, αυτό κάνουμε και φέτος. Έχουν έρθει αρκετά παιδιά, πλαισιώσαν τα τμήματα και έχουμε αυξηθεί, να σας πω, μπορεί και κατά 4 τμήματα παραπάνω από πέρσι. Και αυτό το λέω με απόδειξη το δικό μας, ότι έχει δημιουργηθεί ένα τρίτο τμήμα. Κοιτάμε να κάνουμε μια μεθοδική δουλειά, όπως κάθε χρόνο. Πληροφορούμαστε και εμείς σαν προπονητές σε ειδικά σεμινάρια και με την καθοδήγηση του τεχνικού διευθυντή και να ανεβάζουμε το επίπεδο και της προπονήσεως και της ψυχολογίας των παιδιών, που είναι μεγάλο και σημαντικό θέμα αυτό, και νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα, από την ψυχολογία. Κοιτάμε, όπως έχουμε πει κάθε χρόνο, να περνάνε καλά τα παιδιά. Θέλουμε να φεύγουν χαμογελαστά από το παιχνίδι, από την προπόνηση, και να έχουν μάθει και κάτι παραπάνω κάθε φορά που κάνουν την προπόνησή τους. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο, θέλει λίγο υπομονή όμως, γιατί μας έτυχε και αυτός ο ιός που μας έχει χτυπήσει όλους και δυστυχώς έχει φέρει πίσω τα πάντα και εμάς. Θα κοιτάξουμε να είναι το κατώτερο, το λιγότερο δυνατό της απώλειας μπορούμε να έχουμε στα τμήματά μας. Σήμερα έχετε ένα φιλικό εδώ στο Παπαδόπουλο τα γήπεδα. Θέλω να μου πεις με ποιον παίζετε, δύο λόγια για αυτό το φιλικό. Σήμερα όντως υπάρχει ένα φιλικό ακόμα. Έχουμε μπει εδώ και 3 εβδομάδες στη διαδικασία αυτή να παίζουν τα παιδιά, γιατί σκοπός είναι να παίζουν. Παίζουμε με τον Ολυμπιακό Ρέντι. Οι οδηγίες που δώσαμε στα παιδιά είναι να παίξουν και να το ευχαριστηθούν πρώτα και μετά να μας παρουσιάσουν αυτό που τους διδάσκουμε στην προπόνηση. Όποιο έργο παρουσιάζεται στην προπόνηση την εβδομαδιαία, αυτό είναι και το ζητούμενο να το δούμε στον αγώνα μας. Αν το δούμε, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Κύριε Κουρί, σας ευχαριστώ για το λίγο χρόνο που μου διαθέσατε. Σας έχω κόψει ήδη από το παιχνίδι. Καλή συνέχεια και καλό μάτς. Ευχαριστούμε, καλή χρονιά να έχουν όλοι.